Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνεται το γνωστό σκηνικό της απόλυσης 60 εργαζομένων παρά την επιδότηση των επιχειρήσεων από το κράτος, το οποίο αυτή τη φορά αφορά στην Κρουπάλ και διαδραματίζεται πλέον σε αίθουσα των δικαστηρίων. Το εργοστάσιο αυτό πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι πήρε δάνεια, τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο το επίσημο κράτος δεν τα έχει λάβει σοβαρά υπόψη. Δηλαδή η εταιρεία αυτή, η Κρουπάλ και ο Όμιλος γενικότερα, πήρε 5 εκατομμύρια ευρώ δάνειο επιδοτούμενο, και εδώ το ερώτημα το δικό μας είναι πώς είναι δυνατόν να παίρνεις κρατικό χρήμα και να μην διασφαλίζουν τα θυμίες. Και δεύτερον, εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης ποιο είναι, ότι δεν μπορεί σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι για μια ακόμη φορά βάζουν τα στήθη τους μπροστά και λένε ότι είμαστε εδώ, και είμαστε εδώ όχι μόνο για κάποιους που λένε σήμερα και φωνάζουν για ψευτοσυνδικαλιστές και όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτό και νομίζω ότι όλοι οι εργαζόμενοι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καθίσαμε στο τραπέζι να συζητήσουμε για να βρεθούν λύσεις που η εταιρεία αρνήθηκε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε όλη την καλή διάθεση και είχαμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε και το κάνουμε έμπρακτα. Και μέσα στις προτάσεις που πέσαν ήταν από τη διοίκηση της εταιρείας να πάρει μέτρα όπως να φύγουν εργαζόμενοι με αποζημίωση και μπόνους. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Και δεύτερον, το άλλο που κάναμε εμείς ήταν, βγήκαμε στη διαθεσιμότητα με σκεπτικό ότι να βοηθήσουμε η εταιρεία να στηριχθεί οικονομικά, να πάρει μια ανάσα. Και το κάναμε όλοι, με μια φωνή όλοι οι εργαζόμενοι. Όμως την περίοδο εκείνη που όλα πήγαιναν καλά και έγινε, ήμασταν στην περίοδο διαθεσιμότητας, τον Ιανουάριο, χωρίς καμία προειδοποίηση και ενώ ήμασταν σε φάση διαθεσιμότητας, άρχισαν οι απολύσεις. Και εκεί ξαφνικά πραγματικά χάσαμε το χώμα κάτω από τα πόδια μας. Αυτή τη στιγμή στο μόνο που προσβλέπουν πλέον οι εργαζόμενοι είναι στην απόδοση δικαιοσύνης και μάλιστα σε μια περιοχή η οποία αποδείχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως εφαλτήριο για το εύκολο πλουτισμό επιχειρηματιών, οι οποίοι αφού απομίζησαν το κράτος αποφασίσαν ότι πλέον το επιχειρηματικό περιβάλλον δεν τους ικανοποιεί, αφήνοντας το δρόμο τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Πάντως θα πρέπει να σημειώσουμε κλείνοντας ότι οι απολυμμένοι της Κρουπάλ προσβλέπουν τώρα στη βοήθεια του αναπληρωτή Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο οποίος ελπίζουν ότι αυτή τη στιγμή θα σταθεί στο πλευρό τους.